недоверие. Το θέλουμε να δώσουμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νησιού μας για να ενημερώσουμε και τον πρωτογενή τομέα αλλά και όλους τους κατοίκους του νησιού, γιατί σήμερα οι αγρότες ξεσηκώνονται όχι μόνο στο νησί μας αλλά πανελλαδικά. Και να συμπαρασταθούμε στον αγώνα που δίνουν όλοι οι αγρότες στην οτρόφια από τη μία άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη, κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες, αλλά είναι αγώνας ζωής, γιατί αν περάσουν τα μέτρα, σίγουρα πολλοί από εμάς θα βρεθούμε εκτός επαγγέλματος. Πριν ξεκινήσω την εισήγηση, θα ήθελα να σας πω ότι ο αγροτικός σύλλογος, ο κτηνοτροφικός σύλλογος που παρευρίσκεται και ο πρόεδρος σήμερα εδώ, είναι και ο ελευθερικός ο οποίος για ανεργημένες υποχρεώσεις λίγο θα διαβάσω ένα σημείο που μας στείλανε, και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος, ο οποίος επίσης, λόγω αδυναμιών, δεν βρίσκονται σήμερα εδώ, συμμετέχουν και θα παρευρίσκονται αύριο στην κινητοποίηση που θα πούμε παρακάτω. Ο Ελευθερικός Σύλλογος, στο σημείο πάντο, αναφέρει: «Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ανηλυμένου υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, δεν μπορούμε να παρευρεθούμε στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί σήμερα. Όμως, υπερασπιζόμαστε τα αιτήματα του συναδέλφου Αγροτών Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων και παραμένουμε στο πλευρό του. Πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση προς εσάς». Πριν ξεκινήσω την εισήγηση, θέλω να αναφερθώ σε ένα θλιβερό γεγονός που συνέβη χτες. Πόθανε ο γιος ενός συναδέλφου του γεωπόνου του Αλέξη του Πικιώνη, ο οποίος ήταν μέλος της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου μέχρι τις τελευταίες εκλογές. Θέλουμε να συλληπιθούμε τον Αλέξη, να το ευχηθούμε καλό κουράγιο και δύναμη, γιατί το βάρος που είναι σηκώσει είναι τεράστιο. Το γεγονός αυτό πραγματικά και εμάς μας έχει συγκλονίσει και η όποια διάθεση και όρεξη για αγώνες και κινητοποίηση σίγουρα μας δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα. Βέβαια, η ζωή συνεχίζεται και ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί.